Πάμε στον Νίκο Βαγκάκη και πάλι στον Βόλο. Ο Νίκος φαντάζομαι ότι είναι στο δρόμο της επιστροφής. Νίκο, μια επιστροφή που νομίζω ότι γεμίζει δικαιολογημένα με χαμόγελα για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Όχι μόνο γιατί συνδύασαν με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα μια εκδρομή η οποία ήταν από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας παιχνίδι, αλλά επειδή και η απόδοση της ομάδας δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο, μπαίνει συνεχώς και άλλη ζωντάνια στο παιχνίδι της, ακολουθεί ένα ντέρμπι και η ψυχολογία είναι στα ύψη. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κι εγώ κάτι. Καλησπέρα. Καλησπέρα καταρχάς. Είμαι στα αποδυτήρια ακόμα, δεν έχουμε φύγει. Μετράω πόσα αυτόγραφα έχουν υπογράψει υπέρ του Παναθηναϊκού, κάνω γκάλο δηλαδή. Βασικά, όχι καταμέτρηση πιο σωστά, για το ποιος έχει περισσότερη υπομονή, έτσι, γιατί πραγματικά έχουν υπογράψει, μου έκανε εντύπωση ο Μπερνάρ ειδικά, δεν έχει χάλασει χαρτίρι σε κανένα. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού, όπου και δεν πιάσεις. Μιλάγαμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι πριν αρχίσει, με την δεύτερη επίθεση του πρωταθλήματος στο Βόλο, που είναι τρίτος πρωτάθλημα και πηγαίνει τρένο, με 5 στα 5 ο Βόλος, με τον Παναθηναϊκό να έχει 9 στα 9 και να γράφει ιστορία με 10 στα 10, αλλά έκανε σήμερα τον Βόλο φίλο και φτερό ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η αλήθεια. Κατάφερε να κυριαρχήσει πλήρως από το ημίχρονο, σχεδόν να μην κάνει επίθεση η γηπεδούχος ομάδα, να κρατήσει μπάλα, να φτιάξει, να μυρίσει γκολ σε αρκετές ευκαιρίες με τον Βέρμπιτς της πρωταγωνιστής και τελικά να βάλει τον γκολ η κλάση του Παλάσιο, που έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά χαρτιά ακόμα στην τράπουλα να τραβήξει, για να αντικαταστήσει ακόμα και αυτή την απουσία, να καλύψει μάλλον την απουσία του Αϊτό, που σίγουρα πλήγωσε στον Παναθηναϊκό, έτσι. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά πάντα υπάρχει, είναι όταν είναι δουλεμένη η ομάδα, υπάρχει και μια συσπήρωση και οι εναλλακτικές βλέπεις ότι περισσεύουν, γιατί σήμερα σκόραν ανάπαντες και όλοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένα κομμάτι αυτό. Νομίζω, έτσι όπως θέλησα το παιχνίδι ειλικρινά, ότι το πρώτο ημίχρονο το έχει καθαρίσει ο κόμμα του Παναθηναϊκού μαζί με τον Παλάσιο. Κυριολεκτό, πραγματικά αυτό που έγινε σήμερα με την απόβαση στο Βόλο, να το πω έτσι, με το να μπαίνουν οι παίκτες του Βόλου, συγγνώμη, και να βλέπουν ένα γήπεδο πράσινο και μέχρι να συνειδητοποιήσει στο μυαλό ότι αυτό είναι το δικό μας γήπεδο, και με αυτό που γινόταν στις εξέδρες, δεν μπορώ να σου μεταφέρω ακριβώς τον ελεκτρισμό που πέρασε ο κόσμος, ενώ τώρα βγαίνει και ο Γιωβάνοβιτς και θα αποθεωθεί βέβαια, έτσι, από την εταιρεία. Έχει κόσμο που περιμένει απ' έξω. Ναι, πολύ κόσμο περιμένει απ' έξω ακόμα, και όπως και από εδώ και ο Γιωβάνοβιτς και μέσα βέβαια στον αγωνιστικό χώρο, έγινε χαμός. Ο coach, ο οποίος και αυτός υπογράφει πάνω στις φανέλες. Κοίτα να δεις, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ένιωθα πραγματικά ότι μέχρι να συνειδητοποιήσω την υπέρξη του Βόλου, ότι παίζουμε στην έδρα μας, και με το σπρώξιμο, το μπουστάρισμα που πήραν υπέρξη του Παναθηναϊκού, δεν τους άφησαν πολλά περιθώρια. Ήταν πραγματικά παγωμένοι από αυτό που έβλεπαν και επηρεάστηκε σε κάθε περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα, αλλά ήταν ένα πολύ καλό μπιζάρισμα για τον Παναθηναϊκό και καταλήξαμε με την κλάση του Παλάσιου να καθαρίσει το παιχνίδι στο 2-0. Δεν υπήρχε τώρα αμφιβολία ιδιαίτερη ανάλυση ότι ήταν καλύτερος, ήταν καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός, για να τα λέμε όπως είναι, έκανε φίλο και φτερό το Βόλο, μια ομάδα που είναι πολύ σκληρή και προς τιμή του βέβαια έπαιξε ψηλά. Και αυτό βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το να παίξει ψηλά. Παίζει σε όλα τα μάτσο ο Βόλος με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια σήμερα ήταν σε κακή ημέρα και δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αυτό που λέμε, Νίκο, το κακή μέρα πολλοί ποδοσφαιριστές που μπορεί να τύχει, ή αν είναι το πλάνο του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Βόλος είναι μια ομάδα που της αρέσει να σπάει τις γραμμές του αντιπάλου για να βγει στο transition. Στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω ότι είναι από τα πιο άνετα πρώτα ημίχρονα του Παναθηναϊκού σε ανασταλτικό κομμάτι, σε εκτός έδρας παιχνίδι. Κοίτα, νομίζω πραγματικά ότι ο Βόλος δεν μπορούσε σήμερα να κάνει τίποτα άλλο. Ήταν έρμεο το διαθέσιμο του Παναθηναϊκού, που ανεβοκατέβαζε τις ταχύτητες του αγώνα από ό,τι ήθελε. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, νομίζω ότι στο δεύτερο βγήκε ένας εγωισμός και μια αντίδραση, γιατί παίζει και ο αντίπαλος, και προσπάθησε να ξαναπεί στο παιχνίδι μόνο και στο πρώτο τέταρτο, στην ουσία, κυρίως του 45 λεπτού. Στο πρώτο, Γιάννη μου, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ο αντίπαλος στο πρώτο. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούσε να κρατήσει μπάλες, δεν μπορούσε να κάνει ευκαιρία, δεν μπορούσε να πατήσει την αντίπαλη περιοχή. Δεν ήταν ο Βόλος επιθετική ομάδα, ξέρεις, που έχει θέληση και έχει εντυπωσιάσει. Έπεσε. Δυστυχώς για τους γηπεδούχους, πάνω σε μια ομάδα που έχει πάρα πολύ σκληρή άμυνα και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δημιούργησε νήξη άμυνα την επίθεση, να το πω έτσι. Σήμερα. Νήξη άμυνα την επίθεση. Και η επίθεση του Παναθηναϊκού, βέβαια, την επίθεση του Βόλου. Τώρα κάτι άλλο σημαντικό να το κλείσουμε. Θέλω να πω και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με το μάτι που θα γίνει με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι μια πιο ανεβασμένη ομάδα σε ένταση του τελευταίο καιρό. Είναι μια ομάδα που έχει καλές μονάδες. Πάντα χρειάζεται μια διαχείριση όταν από πεντάρα πρέπει να πας σε ένα ντέρμπι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα πάρουν δύο μέρες
ρεπό για να ξεκουραστούν. Mm-hmm. Σήμερα πήγαν μια βόλτα στο Πύλιο το πρωί, έτσι να χαλαρώσουν. Θα πάρουν 2 μέρες το ρεπό να φορτίσουν μπαταρίες και θα επιστρέψουν δρυμύτεροι να προετοιμαστούν. Η επιστροφή της ομάδας, Νίκο, γίνεται σήμερα, γίνεται απόψε. Ναι, ο Παναθηναϊκός νομίζω θα έρθει, αυτό να σου πω, να δείτε πια να διάβασω. Απόψε θα έρθει λογικά, γιατί μείνει στο Πύλιο. Όχι, απλώς εκτιμώ ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση στο Πανθεσσαλικό, ότι μήπως έχουμε πορεία το πούλμαν σε όλη την Εθνική Οδό. Όχι, καλά, αυτό δεν μπορώ να το αποκλείσω, γιατί πραγματικά και το μεσημέρι που ήρθα... Γι' αυτό το λέω ακριβώς. ...το αγώνα έγινε πανηγύρι, δηλαδή έβλεπες μηχανάκια, βαν, ό,τι μπορεί να φανταστείς, δεν υπήρχε... Ξέρεις, το μόνο καλό εδώ... Και ανέβηκε κόσμος, αν δεν κάνω λάθος, στην Πορταριά πρέπει να ήταν το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού. Και ανέβηκε κόσμος στην Πορταριά για να κατέβει μαζί με τον πούλμαν. Και να πήγε εκεί που προετοιμάστηκε ο Παναθηναϊκός για να έχει ηρεμία, όσο μπορεί να έχει ηρεμία, όταν είναι στη Βόλου του Βόλου mm-hmm. με 10-15.000 Παναθηναϊκούς. Πραγματικά έχει κάνει και άλλες συνδρομές ο Παναθηναϊκός μεγάλες. Δηλαδή θυμάμαι και τι Κέπι Μαλεζάν το 5 στο Παγκρίτιο, θυμάμαι και φυσικά και στον Πύργο με τον Πανηλιακό. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα ήταν αυτή την εποχή, ήταν φοβερό. Δηλαδή ήταν ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στη λεωφόρο και δεν το λέω μεταφορικά. Όλοι οι αίσθητοι, γι' αυτό είπα ότι επηρεάστηκαν πάρα πολύ οι παίκτες του Βόλου, έδιναν να μην μπορούν να πατήσουν καλά και έσχρωσε ο κόμμος στον Παναθηναϊκό σε τέτοιο βαθμό που τους βραχυκύκλωσε. Δηλαδή, κεφαλικά ήταν και ο Παναθηναϊκός πολύ καλός, εννοείται αυτό. Ο Παναθηναϊκός, Γιάννη, μην πηγαίνουμε και εκτιμένη ταχύτητα. Είναι μια ομάδα που δείχνει ότι όπως και να τον παίξει, είτε ψηλά, είτε με πούλμαν, είτε χαμηλά, είτε αν προηγηθείς, είτε όχι, δείχνει να είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή. Και έχω την πεποίθηση ότι δεν ξέρω, δεν μου δείχνουν οι αντιπαλοί του αυτή τη στιγμή ότι μπορούν να το σταματήσουν εύκολα. Αλλά αυτό βέβαια επειδή είναι ένα μαραθώνιο στο φαντάσμα και δεν είναι ένα κατοστάρι, είναι κάτι πολύ σχετικό και ακόμα είμαστε πολύ νωρίς. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να σκοντάψεις. Και εγώ θα επιμείνω, θα ξαναπώ ότι ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή μπορεί να μην παίζεται, σήμερα ήταν κατηγιστικός, αλλά μιλάμε για άλλη ιστορία με τον Ολυμπιακό και δεν πρέπει να παρασυρθεί κανείς από τα 5 γκολ του. Ναι. Ναι, νομίζω κατά βάση, Νίκο, γιατί το έχουμε συζητήσει ήδη πολύ μέσα στην βραδιά, ότι γενικά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία κάνει φοβερή προετοιμασία και στο ψυχολογικό κομμάτι. Το ότι αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, νομίζω ότι μέχρι στιγμής την έχει δικαιώσει και δεν κοιτάει σετ αγώνων ή δεν ξεγελιέται από την φόρμα της ή τις νίκες της. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια παγίδα για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή τα 5 γκολ. Εντάξει, δεν είπα για παγίδα, απλά είναι, ξέρεις, η εγγύηση στο μαξιλαράκι σε όλο αυτό το ασταμάτητο τρένο του Παναθηναϊκού είναι ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή είναι το Α και το Μ. Ένα άνθρωπο που κρατά την μπάλα χαμηλά, που με μια ομιλία με το στυλ του προσφέρει. Εγώ θα σου πω ότι ως ένα βαθμό μπορεί να είναι και ξενέρωτα τα λόγια του αμέσως μετά τις νίκες ή τα παιχνίδια γενικότερα. Γιατί προσγειώνουν απότομα και την ομάδα και τον κόσμο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς κοιτάμε το επόμενο και αυτό μπορεί να κουράζει πολλούς ή τέλος πάντων να μην τους ενθουσιάζει, αλλά είναι ένας οδηγός για την ομάδα, θεωρώ. Ναι, γνωρίζουν πολύ καλά τις δυνατότητες τους, αλλά αν μιλήσεις και με κάποιους πλάτες, ας πούμε, έτσι κάποιο πηγαδάκι να κάνει μετά τα παιχνίδια, θα δεις ότι είναι πολύ προσγειωμένοι. Ουδέποτε, δηλαδή και ο Μάγκος που μιλούσε τώρα, έκανε δηλώσεις, ουδέποτε υπήρξε παίκτης που σήκωσε ψηλά τη μύτη ή ψηλά τον Αμανέ. Αισθάνονται απλά ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, ότι έχουμε ομάδα βασικά, ότι προχωράμε μεθοδικά, αλλά ότι ακόμα έχει πολύ δρόμο. Έχουμε κάνει, ας πούμε, το 1/3. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοίχημα για τον Παναθηναϊκό, να μπορεί να κοντρολάρει τα συναισθήματά του. Γιατί ξέρεις, τον πρώτο δεν είχε μάθει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια να κάνει πρωταθλητισμό. Οπότε όλο αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός παίζει 2 πρωταθλήματα. Ένα της ψυχολογίας και ένα στον αγωνιστικό χώρο. Mm-hmm. Και τα δύο θα πάει τέλεια. Mm-hmm. Ωραία, Νίκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.